για επανένταξη των κρατουμένων, πράγματι αυτή είναι η ιδεοληψία. Είναι όμως μια ιδεολογία η οποία είναι κρατούσα σε όλη την Ευρώπη πια. Ο εξανθρωπισμός των φυλακών είναι η καλύτερη αντικλιματική πολιτική. Ο σκοπός της φυλακής... Χρειάζονται χρήματα όμως, κύριε Φιτράκη, στις υποδομές. Τα έχετε εξασφαλίσει αυτά τα κονδύλια, ώστε τουλάχιστον ανεξάρτητα αν θα φύγει ο Κορυδαλός από τη συγκεκριμένη περιοχή, τουλάχιστον να υπάρξουν οι εργασίες ώστε για την ανθρώπινη διαβίωση που είπατε. Το πρώτιστο για τις συνθήκες και ασφάλειας των σοφρονιστικών αλλά και των κρατουμένων και η ασφάλεια συνολικότερα με τα συστήματα που πρέπει να εξυγχρονιστούν. Πολύ σωστά το θέτετε. Για πρώτη χρονιά μετά την περίοδο της κρίσης, φέτο το σοφρονιστικό σύστημα έχει αυξημένο προϋπολογισμό. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η αρχή της ανάταξης. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνεχή κουρέματα στον προϋπολογισμό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, απέναντι στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις δομές πρόνοιας, οι φυλακές συνήθως ήταν στην ουρά. Από φέτο η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό και φέτο έχουμε αυξημένα κονδύλια. Άρα θα μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο. Για όσους δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι φυλακές, για το γεγονός ότι δύο κρατούμενοι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και ο ένας δολοφόνησε τον άλλον, ποιος έχει την ευθύνη? Υπάρχει κάποιο σχέδιο που δεν ακολουθήθηκε? Δεν υπάρχει σχέδιο? Να ξεκινήσω από αυτό που είναι σίγουρο. Ναι. Το σίγουρο είναι την αστοχία. Εκ του αποτελέσματος είναι αστοχία. Είναι αστοχία. Χωρίς να υπησέρχομαι στο ρόλο του ανακριτή και του εισαγγελέα, αυτό που ήξερε η φυλακή, αυτό που ήξεραν οι υπεύθυνοι, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμβατοί μεταξύ τους, ήταν ίδιας εθνικότητας, ήταν φίλοι αν θέλετε, μέχρι πριν λίγες μέρες σε άλλη φυλακή ήταν στην ίδια πτέρυγα ή και στο ίδιο κελί, έχοντας πολύ καλές σχέσεις. Προφανώς κάτι άλλαξε. Την προηγούμενη μέρα, πριν λίγες μέρες, εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν το ξέρει. Άρα τα δεδομένα που υπήρχαν το πρωί, το μεσημέρι που εισήλθε ο δεύτερος κρατούμενος στο συγκεκριμένο θάλαμο, ήταν ότι αυτή είναι συμβατή. Εκ του αποτελέσματος, η πρόβλεψη αυτή δεν ήταν καλή. Άρα έλειπε μια πληροφορία. Αυτή η πληροφορία διερευνούν πώς θα έπρεπε να υπάρχει στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους του Κορυδαλλού για να αποτραπεί η επαφή αυτών των δύο κρατουμένων. Και περιμένουμε τα πορίσματα βέβαια. Έχουμε και την έρευνα. Ωστόσο, καθυστερούν τις περισσότερες φορές αυτές οι έρευνες και δεν αποδίδεται ή υπάρχει αίσθηση στην κοινωνία ότι δεν αποδίδονται οι ευθύνες και ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Θα σας πω, εμείς έχουμε ένα τριπλό σύστημα ελέγχων. Mm-hmm. Το ένα είναι ο ποινικός έλεγχος που ανήκει στους δικαστές του εισαγγελείς. Ο δεύτερος είναι ο πειθαρχικός έλεγχος που πρέπει να γίνει μια έρευνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να τιμωρήσει κάποιον υπάλληλο χωρίς αυτό να είναι αποδεδειγμένο. Το οποίο επίσης καθυστερεί. Υπάρχει όμως ένα άλλο εργαλείο που έχουμε. Έχουμε ένα σώμα ελέγχου. Παλιά τους λέγανε οι αδιάφθοροι των φυλακών. Mm-hmm. Το οποίο πολύ γρήγορα έχει βγάλει ήδη ένα πόρισμα, το οποίο μας βοηθάει όχι στην απόδοση ευθυνών, όσο στη διόρθωση των κακών κειμένων. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ήδη. Γι' αυτό και σήμερα είναι και οι διευθυντές των φυλακών στο Υπουργείο. Την Παρασκευή ήταν υπεύθυνοι του Κορυδαλλού. Κάντε σκέψεις τώρα, έτσι. Ακριβώς. Είτε... Την Παρασκευή το βράδυ ήταν όλοι υπεύθυνοι της Αντρικής Φυλακής Κορυδαλλού στο Υπουργείο με τον Υπουργό για πολλές ώρες να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Άρα δεν πέρασε το συμβάν, ξεχάστηκε και έχουμε σταματήσει. Σε αυτές τις συναντήσεις σκέφτεστε να αλλάξετε και το πλαίσιο λειτουργίας των σοφρονιστικών καταστημάτων? Να κάνετε παρεμβάσεις πέρα από τα οικονομικά που είπαμε, τις υποδομές, τις προσλήψεις. Υπάρχει και μία τέτοια συζήτηση. Σε δύο επίπεδα. Η μία είναι σε σχέση με τον οργανισμό των φυλακών όλης της Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτή τραβάει λίγο σε χρόνο. Η δεύτερη έχει να κάνει με τον Κορυδαλλό. Mm-hmm. Ξεκίνησαν οι θεσμικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι με νέα νομοθεσία. Ο Κορυδαλλός έσπασε σε δύο κομμάτια, το γυναικείο, το αντρικό. Δημιουργήθηκαν διαφορετικές δομές για την εξωτερική φρουρά. Δημιουργήθηκαν θέσεις υποδιευθυντών. Και υπήρξαν νέα πρόσωπα. Αυτό είναι σε φάση εξέλιξης ακόμα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι δεν δούλεψε, τι πρέπει να βελτιωθεί, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να το δούμε ξανά. Δεν έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, είναι ανοιχτή, κάθε μέρα το κοιτάμε. Οπότε παρεμβαίνετε. Κύριε Φιτράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.